Θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και τη βαθιά συγκίνηση για την τιμή που μου κάνετε. Δεν ξέρω να θέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις βιώσει μια κατάσταση όπως η πανδημία. Μια κατάσταση οριακή, μάχημη, σχεδόν εμπόλεμη. Να έχεις και ισός, να έχουν σχεδόν καταλαγιάσει τα πράγματα και να αναγνωρίσετε το έργο σου. Τιμή σένα και να σου επανέμεται ένα βραβείο. Η περίοδος της πανδημίας δεν γίνεται να περιγραφεί με λόγια. Όσο και να σας πω, δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτά που ζήσαμε. Ήρθε απρόσμενα και άλλαξε όλο τη ζωή. Εμείς οι υγειονομικοί κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι πρωτόγνωρο, κάτι άγνωστο για μας. Κάτι που είχε κόστος ανθρώπινες ζωές. Το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης έδωσε την ψυχή του 3 χρόνια τώρα. Οι στιγμές τραγικές, τα συναισθήματα ποικίλα. Το κυρίαρχο συνέστημα, ο φόβος. Φόβος για τους συνανθρώπους μας, φόβος για τις οικογένειές μας, φόβος για εμάς τους ίδιους. Την ίδια ώρα που ο περισσότερος κόσμος ήταν έγκλειστος, υπήρχε κόσμος που πάλευε για τη ζωή του και ταυτόχρονα εμείς, ως ορκισμένοι στρατιώτες, συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι, παραμέναμε δίπλα στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Άλλωστε, με τους μόνους που ερχόταν σε επαφή, οι ασθενείς, ήμασταν εμείς. Πίσω βέβαια από τις μάσκες και τις στολές, αλλά ήταν οι μόνοι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή. Πιστοί στο καθήκον και με ιδιαίτερα αναπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης και της αυτοθυσίας, δώσαμε αγώνα για να προστατέψουμε το ύψιστο αγαθό της υγείας. Ιδιαίτερη μνήμα θα κάνω στις γυναίκες υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλεύτριες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμων, καθώς και όλο το παραϊατρικό προσωπικό, που αψηφώντας τον κίνδυνο, παραμελώντας οικογένειες, έδωσαν τον εαυτό τους στη μάχη αυτή. Φανταστείτε ότι εγώ προσωπικά έκανα 60 μέρες να πάω σπίτι μου, να δω την οικογένειά μου. Φανταστείτε τα συναισθήματα που είχα, που δεν ήξερα αν θα ξαναδώ το παιδί μου, γιατί δεν ήξερα αν θα έβγαινα ζωντανή από τη μάχη αυτή. Τα λέω και συγκινούμε τώρα αυτή. Ξύγκλη θα μείνει αυτή η περίοδος στην ύλη μας και πάντα θα συντροφεύει το υπόλοιπο της ζωής μας. Ίσως να γίνει η ιστορία που θα αφηγούμαστε αργότερα στα εγγόνια μας. Θεωρώ ότι το βραβείο αυτό ανήκει σε όλους και όλες που είχαν εμπλοκή στην πανδημία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, βλέπω πολιτικά πρόσωπα στον χώρο μας και μου γεννιέται ελπίδα να αγκαλιάσετε και να αγαπήσετε το νοσοκομείο μας πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.